Αυτός που αδικεί οπωσδήποτε έχει εγωισμό. Έχει φιλαυτία, έχει περηφάνεια, έτσι, έχει όλα τα πάθη, θα λέγαμε. Λίγος πολύ. Εάν έχει εξομολογηθεί και έχει πάρει συγχώρηση του πνευματικού, αλλά δεν έχει ζητήσει γνώμη από αυτόν που αδίκησε, οφείλει να το πράξει. Αλλιώς δεν είναι ολοκληρωμένη, ας πούμε, η συγχώρησή του. Ο Θεός περιμένει να αποκατασταθεί η αδικία, όχι μόνο με το να ζητήσει συγγνώμη από αυτόν που αδίκησε, αλλά και με το να ανταποδώσει το δίκαιο. Και μάλιστα, όπως είπαμε, αν είναι υλική η αδικία, σε επίπεδο χρημάτων κλπ, να δώσει πίσω αυτά που πήρε, και μάλιστα όχι τα ίδια, αλλά περισσότερα, πολύ περισσότερα, όπως έκανε ο Ζακχαίος, έδωσε τετραπλάσια από αυτά που είχε κλέψει μέσω των φόρων. Γιατί ξέραμε, ο Ζακχαίος ήταν αρχιτελώνης, και τι κάναν οι τελώνες τότε, νίκιαζαν από το Ρωμαϊκό κράτος τους φόρους. Έπαιρναν το δικαίωμα να συλλέγουν τους φόρους και απέδιδαν, ας πούμε, τους φόρους που ζητούσε το κράτος, αλλά αυτοί δεν έπαιρναν αυτά που ζητούσε το κράτος, έπαιρναν πολύ περισσότερα, και έτσι τελώνης ήταν συνώνυμο με τον άνθρωπο τον κλέφτη, τον άδικο. Γι' αυτό και θεωρούνταν πάρα πολύ διεφθαρμένοι, όπως και οι ανήθικες γυναίκες, έτσι ήταν και οι τελώνες στην εποχή του Χριστού. Ο Ζακχαίος λοιπόν τι έκανε, είπε αυτά που πήρα, ενώ δεν τα δικαιώμουν, δεν ήταν φορολογία του κράτους, ήταν για να τα βάλω στην τσέπη μου, αυτά τα δίνω πίσω και μέσα στο τετραπλάσιο. Αν είναι σε επίπεδο ηθικό, έχει αδικήσει κάποιος, ας πούμε, σε ηθικό επίπεδο κάποιον άλλο, θα πρέπει πάλι να αποκαταστεί στην αδικία. Και τότε θα έχει την συγχώρηση, θα λέγαμε, και θα ισχύει η εξομολόγησή του. Αν δεν το πράξει αυτό, τότε αναιρείται και η εξομολόγηση. Δεν ισχύει η συγχώρηση. Και αυτό το βλέπουμε στην παραβολή του χρεώστου του, έτσι, των μυρίων ταλάντων. Μύρια 10.000 τάλαντα, ένα τεράστιο ποσό, ας πούμε, χρηματικό. Και θα θυμάστε την παραβολή, του είπε ο Κύριος, του δούλου αυτού, που χρωστούσε τα 10.000 τάλαντα, ότι τελικά σου αφήνω το χρέος. Δεν θα σε βάλω φυλακή, ούτε την οικογένειά σου όπως θα έπρεπε. Αυτός, βγαίνοντας από το δικαστήριο, συνάντησε κάποιον σύνδουλό του που χρωστούσε σε αυτόν ένα ελάχιστο ποσό και άρχισε να τον απειλεί και να τον πνίγει. Τον έπιασε από το λαιμό και του έλεγε «Δώστα μου τώρα αμέσως». Εκείνος του είπε τα ίδια λόγια που είχε πει και ο ίδιος προηγουμένως στον Κύριό του. «Θα στα δώσω, κάνε λίγο υπομονή, θα στα φέρω», όπως λένε συνήθως οι άνθρωποι που χρωστούν. «Όχι», λέει, «τώρα θα μου τα φέρεις». «Μα τώρα δεν έχω, θα στα φέρω». «Όχι, θα σε βάλω φυλακή». Και για ένα πολύ μικρό ποσό τον έβαλε φυλακή. Και μετά το έμαθε αυτό ο Κύριος και είπε «Α, έτσι είναι». Λοιπόν, και εγώ παίρνω πίσω τη λύση του χρέους και ζητάω τα ίδια. Τον φώναξε λοιπόν, του λέει «Δεν σου χαρίζω τίποτε. Τα χρωστάς όλα όπως τα χρωστούσες. Και γι' αυτό θα μπεις μέσα φυλακή και η οικογένειά σου και όλοι». Αυτό τι δείχνει δηλαδή, ότι και την συγχώρεση που πήραμε από το Θεό την ακυρώνουμε εάν δεν συγχωρέσουμε αυτόν που μας αδικεί. Αυτόν ο οποίος μας βλάπτει με οποιοδήποτε τρόπο. Αν λοιπόν εμείς αδικούμε, δεν συγχωρούμαστε από το Θεό. Είναι φοβερό αυτό. Και οφείλουμε λοιπόν να συγχωρέσουμε και να αποκαταστήσουμε την αδικία. Τότε συγχωρούμαστε. Αυτή είναι η απάντηση σε αυτό όλο το ερώτημα.